λίγο, παιδιά, το Nomad με αριθμούς, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ετοιμάσει η Κώστα, τι θα μας δείξει. Το Nomad ακόμα δεν έχει αρχίσει και όμως έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται στους αριθμούς που πάντα λένε την αλήθεια. Έτσι, για παράδειγμα, το τηλεφωνικό κέντρο του Αντένα δέχτηκε, παιδιά, πάνω από 10.000 τηλεφωνήματα για το Nomad. Υπήρξαν πάνω από 25.000 αιτήσεις συμμετοχής και στάλθηκαν πάνω από 5.000 email για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες. Δηλαδή, η παραγωγή με τους συμμετέχοντες έστειλαν πάνω από 5.000 email για να καταλήξουν στις οντισιόν και στο ποιοι θα είναι τελικά στο παιχνίδι. Για αυτά τα 21 άτομα. Για 21 άτομα, έτσι. Δηλαδή, τρεις ομάδες από 7 άτομα, έτσι. Εάν υπολογίσεις 10.000, 25.000 οι αιτήσεις. Από όλους αυτούς τελικά επέλεξαν 21 άτομα. Σκέφτομαι ότι έχουν διαλέξει. Υπήρξε μια επιλογή τελική στα 30. Ναι. Και ο μόνο, ακούσε Λεάννα, ο Λάτσος ξέρει έτσι, μας το από αυτά τα 30. Ποια είναι τα 21 τελικά που θα φύγουν, θα ταξιδέψουν και θα φύγουν σε λίγες μέρες. Εγώ ξέρω μέρες. Ότι το cast που έχουν κάνει στους ανώνυμους σε εισαγωγικά είναι συγκλονιστικό. Έτσι έχω μάθει. Δηλαδή οι παίκτες που έχουν διαλέξει για να πάνε, όχι οι επώνυμοι, ότι είναι λέει τρομεροί. Συγγνώμη, ποιος τους είδε 10.000. Για να βλέπουμε και την επόμενη κάρτα. Λοιπόν, την ολοκλήρωση του cast, λοιπόν, γιατί έχει αυτή την απορία, πώς τους είδανε στο cast και πώς τους επέλεξαν. Για να ολοκληρωθεί το cast, ο κάθε υποψήφιος πραγματοποίησε πάνω από 5 συναντήσεις με την ομάδα της παραγωγής. Γι' αυτό δεν πήγανε η τελική τριαντάδα έκανε ένα μεγάλο πακέτο ψυχολογικών και ιατρικών εξετάσεων και με βάση αυτά κρίνονται για το αν θα πάνε στο νόμα. Και ψυχολογικές και ιατρικές. Και να σου πω ότι υπήρχαν περιπτώσεις παικτών οι οποίοι επελέγησαν και λόγω των αποτελεσμάτων δυστυχώς, δεν μπορούν να πάνε στο Nomads. Βέβαια, υπάρχει ιατρικό απόρριτο, δεν ξέρει κανείς τι είναι αυτό το οποίο και έχει πρέπει, ο κάθε παίκτη. Δεν πρέπει και δεν αφορά και κανέναν. Έτσι, απλά τους λένε ότι αυτός ο παίκτης δεν είναι κατάλληλος για να πάει σε αυτές τις συνθήκες και γι' αυτό και κόβεται και δεν πηγαίνει. Δηλαδή, κάποιους που. Ναι. Που βάλαν τις φωνές και ουρλιάξανε, δεν τους στείλανε. Όχι, φοβήθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό το ψυχολογικό κομμάτι. 400 ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας. Με όλους τους διαγωνιζόμενους. Και να σου πω ότι κόπηκαν πολύ λόγω ιατρικών εξετάσεων. Και ψυχολογικών και των παθολογικών. Λογικό είναι. Φτάνει στα όρια σου, γιατί όλο αυτό. Φτάνει, λέω, στα όρια σου και τα ξεπερνάς. Να κάνω όμως μια παρένθεση. Κάτι που τόνισε χθες και ο Γρηγόρης, ότι οποιαδήποτε στιγμή, όποιος θελήσει να αποχωρήσει, παίρνει το καπελάκι του και φεύγει από το, την ομπρελίτσα του, μάλλον. Εννοείται, αυτό έλεγε να τον κρατήσουν και φεύγει με το ζόρι. Από τις Φιλιππίνες. Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτό σου δίνει μια ανάσα. Ναι, σαφώς. Ξέρεις ότι μπορείς να πας στιγμή να σταματήσεις. Να πας εκεί όμως για να παίξεις, για να φτάσεις μέχρι το τελικό. Όχι, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Να βλέπουμε και φωτογραφίες στην κάρτα. Άκου τώρα. Για όλο αυτό μέσα στο καλοκαίρι, επειδή απασχόλησε πάρα πολύ τα μέσα και τα μίντια, γράφτηκαν πάνω από 2.000 ειδήσεις και σενάρια για το ποιοι θα είναι παιδιά στο τελικό cast. Μάλιστα. Συμπληρώθηκαν πάνω από 100 σελίδες έγγραφα για τον κάθε υποψήφιο και το τμήμα casting δέχτηκε πάνω από 500 τηλεφωνήματα για ρουσφέτια. Δηλαδή για προτινόμενα ονόματα από γνωστούς και άλλους για να αυτοπροταθούν. Και εγώ έστειλα δηλαδή. Και εγώ. Και έφαγα πόρτα. Εγώ έφαγα πόρτα. Δεν τα λέτε όμως τώρα τα αποκαλύπτετε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έφαγα πόρτα. Εγώ είχα στείλει στο Λάτσιο κιόλας για ένα φίλο. Κώστα, ναι. Που ναι, αυτό. Αναγνωρίσιμους ανθρώπους που τους ξέρουμε. Και μου έστειλε χθες μήνυμα, φαίνεται με επέλεξα. Τι να κάνω κι εγώ. Εγώ πάντως το μηνυματάκι του Κώστα το έστειλα. Εγώ στην δουλειά μου. Φέτος, παιδιά, το καλοκαίρι δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην μας έστειλε μήνυμα και να λέγανε παιδιά, μπορείτε να κάνετε κάτι για να πάω στο Nomads. Θέλει θυμάσαι, είμαστε μαζί στη Σκιάθο και μας στέλνανε μηνύματα. Και μας λέγανε τι γίνεται με το Nomads, θέλουμε να πάμε. Αν μπορείτε να μεσολαβήσετε για να πάμε. Εγώ για τη Σπυροπούλου έπαιρνε, αλλά δεν είσαι ακούστηκε. Για να πάω. Ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί και να είσαι ακούστηκε. Εντάξει λοιπόν. Ας το κρατήσουμε για έκπληξη. Λοιπόν, υπήρξαν επίσης, για να συνεχίσουμε τους αριθμούς, περισσότερα από 500 μηνύματα την ημέρα μέσω των social media accounts και υπάρχει ιατρική παρακολούθηση φυσικά όλο το 24ωρο για τους παίκτες. Εκεί. Όχι εδώ. Και παιδιά, έτσι πώς το λέτε. Εκεί θα έρθει έτσι. Εδώ με τις οικογένειές τους. Μην τους παρακολουθούν από τώρα. Το σημαντικό είναι λοιπόν ότι οι 21 παίκτες που θα πάνε, που θα είναι χωρισμένοι σε 7 ομάδες, άφησαν σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είναι 7 παίκτες σε 3 ομάδες. 7 παίκτες σε 3 ομάδες.